τραπέζι των βραδινών γεγονότων, με ένα άλλο θέμα που αφορά όλους τους Έλληνες, για το πόσο στοιχίζει στην Ελλάδα, στη μικρή Ελλάδα, κύριε Αϊβαλιώτη, έχουμε η τροφοδοσία, πείτε το μου εσείς καλύτερα, των λαθρομεταναστών. Ακριβώς, ακριβώς. Περίμενα να δω, μάλλον είχα την απορία πόσο κοστίζουν τα φαγητά που τους ταΐζουμε. Ναι. Καλά, υφιστάμεθα εδώ την εγκληματικότητα. Είχαμε τα ντόπια μπουμπούκια της εγκληματικότητας, ήρθαν και τα εισαγόμενα μπουμπούκια, έτσι. Έχουμε την εγκληματικότητα. Για μετεκπαίδευση. Ναι, έχουμε ότι το κράτος δεν μπορεί να αντέξει, γιατί το κράτος λειτουργεί, τα σχολεία, τα νοσοκομεία λειτουργούν και έχουν μέσα μετανάστες, έτσι. Δεν πληρώνουν όλοι τα ίδια βάρη. Πληρώνει ο Έλληνας για να λειτουργούν τα σχολεία και τα νοσοκομεία και όλο το κράτος, υπηρεσίες μπλοκαρισμένες πηγαίνεις και είναι μπλοκαρισμένες, έτσι. Εδώ τώρα δεν φτάνουν όλα αυτά. Τους ταΐζουμε κιόλας. Θα μου πεις τι να κάνεις. Βέβαια, άμα σου στέλνει καραβιές ο Τούρκος για να σου δημιουργεί πρόβλημα και να βγάζει και ένα σωρό λεφτά, ναι, εσύ υφίστασε μετά, εσύ δροσίζεσαι με τους λαθρομετανάστες που πνίγουν την Ελλάδα. Έχω λοιπόν εδώ την απάντηση του κυρίου Ραγκούση, έτσι, Υπουργείο Εσωτερικών. Ρώτησα πόσο κάνουν τα φαγητά που τρώνε οι λαθρομετανάστες στην Ελλάδα. Πόσα δηλαδή πληρώνει ο Έλληνας πολίτης, υπογράφει ο Γιάννης Ραγκούσης. Λοιπόν, 26,7 εκατομμύρια ευρώ, έτσι. 26,7 εκατομμύρια ευρώ για φαγητά. Ναι. Αλλά επειδή άκουσα από κάποιο στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, εντάξει, λέει, τα δίνει και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Το τραβάει εδώ ο κύριος Ρίζος. Αυτή είναι η πρώτη σελίδα. Γυρίζω τη δεύτερη σελίδα, ναι, και βλέπουμε ποιος τα πληρώνει. Όπως θα δείτε, γράφει ο ελληνικός κρατικός προϋπολογισμός. Διότι λέει τα χρηματοδοτικά εργαλεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης από αυτά δεν παρέχεται τέτοια δυνατότητα. Βλέπετε ότι το έχω υπογραμμίσει. Άρα δηλαδή η Ευρωπαϊκή Ένωση δίνει δεκάρα. Έτσι. Δεν δίνει δεκάρα. Τα καλύπτει ο κρατικός προϋπολογισμός. Δηλαδή ο περήφανος λαός που πληρώνει τα ΕΤΑΚ, τις περαιώσεις. 26,7 εκατομμύρια. Βεβαίως. Ναι. 26,7. Αυτά μου έστειλε ο κύριος Ραγκούσης. Λοιπόν, ΕΤΑΚ, περαιώσεις, κεφαλική φόρη, δώσ' του έκτακτες εισφορές, φάει κι άλλοι στην κεφάλα φορολογία. Ναι. Για να έχουν οι λαθρομετανάστες να τρώνε και να μην δίνει δεκάρα η Ευρωπαϊκή Ένωση και να ανακουφίζονται και οι Τούρκοι. Κανένας υπουργός εσωτερικών ή υπουργός οικονομίας που δίνει αυτά τα χρήματα δεν απευθύνθηκε στην Ευρωπαϊκή Ένωση να πει έστω πληρώστε και τα μισά. Είναι αστείο, κύριε Πάσχα, αλλά είχε απευθυνθεί τελευταία φορά ο κύριος Παυλόπουλος, ναι, με ένα δακρύβρεχτο έγγραφο το οποίο είχε στείλει στο Συμβούλιο Υπουργών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και είχε πει: θέλω να μου δώσετε λεφτά, ναι, από το Ευρωπαϊκό Ταμείο κατά των προσφύγων. Ναι. Έτσι. Και του δώσαν 1.521.000 ευρώ. Για σκεφτείτε το, 1,5 εκατομμύριο ευρώ του δώσανε. Η Σουηδία παίρνει 7 φορές παραπάνω. Η Σουηδία δεν έχει λαθρομετανάστες. Και γιατί τα παίρνει? Ποιος είναι ο λαθρομετανάστες? Να τους έρθουν Δανείοι, Φιλανδοί, ποιος θα τους έρθει? Τη Σουηδία τίποτα. Τα παίρνει γιατί τα ζητάει η Σουηδία, γιατί είναι σοβαρά κράτη. Σου λέει, θα βγάλατε μίγα ξύγι. Εμείς εδώ πέρα που έχουμε πνιγεί τους λαθρομετανάστες, ναι, παίρνουμε ούτε 1 ευρώ το χρόνο από το Ταμείο κατά των προσφύγων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το Ταμείο Υπεράσπισης των Προσφύγων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ναι. Ούτε 1 ευρώ το χρόνο αναλαθρομετανάστε. Και έχουμε και μια διαρροή συναλλάγματος προς τις χώρες τους, τεράστια, έτσι. Δεν έχει υπολογίσει ο πρόεδρος του λαού γύρω στα 12 δις το χρόνο. Δηλαδή αυτά που μας λείπουν, έτσι. Γιατί 8 δις κυνηγάει ο Κωνσταντίνου του χρόνου στον προϋπολογισμό, για 8 δις μιλάει, έτσι. Ναι. 12 δις είναι η εκροή. Μάλιστα.